Έχουμε νομίζω το κατάλληλο πρόσωπο, είναι ο κύριος Βαρβιτσιώτης, αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών υπεύθυνο και για τα ευρωπαϊκά. Κύριε Βαρβιτσιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ευχηθούμε να είστε καλά και να έχετε μόνο αρνητικά τεστ. Γιατί αυτό που περνάτε εσείς που είστε σε καραντίνα, όλοι μας το έχουμε περάσει, μάλλον και εσείς όχι πρώτη φορά. Πώς είστε καλά? Και μετά τον Δέλτα, για να δούμε και εσάς στη Βόρεια Κύπρο να ταχώνετε έτσι με τον ίδιο τρόπο. Εμένα μου ταχώνουν, ναι. Εμένα μου ταχώνουν οι Τούρκοι εδώ και πολύ ναι, καιρό. Θέλω να πω, μιας και το λέτε, έχω δει κάπου, να σας το πω ακριβώς, ότι ο Βαρβιτσιώτης, σας το λέω ακριβώς όπως μεταφράστηκε, έκανε ανήθικες δηλώσεις. Από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών είναι αυτό. Εσείς πότε κάνατε ανήθικες δηλώσεις? Οι ανήθικες δηλώσεις είναι να εκφράσεις την πραγματικότητα και αυτά τα οποία λέμε και τα λέμε και μέσα και έξω. Ξέρετε, η διαφορά αυτής της κυβέρνησης είναι ότι δεν λέει άλλα στο εσωτερικό και άλλα στο εξωτερικό. Αυτή είναι η εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτή είναι η πολιτική που ασκούμε με τον Νίκο Δένδια. Είτε βρισκόμαστε στην Ευρώπη, είτε βρισκόμαστε στα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς τους ίδιους τόνους, την ίδια φρασιολογία και τα ίδια θέματα θέτουμε σε σχέση με την Τουρκία. Αυτό που ενόχλησε βεβαίως πάρα πολύ η παρουσία του Νίκου Δένδια στην Άγκυρα, όπως έχουν ενοχλήσει και προηγούμενες δηλώσεις. Εμείς δεν τσιμπάμε στο να κάνουμε έναν καυγά πάνω στις δηλώσεις, εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι να ξεκαθαρίσουμε ποιες είναι οι διαφορές μας με την Τουρκία. Γιατί τελικά έχουμε γίνει και στόχος φραστικών επιθέσεων από όλα τα μέτωπα της τουρκικής πολιτικής κοινής, με τρόπο που θα έλεγα ότι ξεπερνά τα όρια της πολεμικής, φτάνει στα όρια της ακρότητας. Λοιπόν, και βέβαια η Ελλάδα δεν είναι διατεθειμένη να μεταβληθεί έτσι μέσα σε ένα βράδυ σε ένα λεκτικό ζωής πράκτορα. Να ρωτήσω τώρα, κύριε Βαρβιτσιώτη, ότι αντικειμενικά διερευνητικές σημαίνουν μια επαφή, σημαίνουν μια τυπική σχέση εμπιστοσύνης. Να σας ρωτήσω ευθέως, αν δεν ήμασταν και σε διερευνητικές, τι παραπάνω θα γινόταν από όλα αυτά που εσείς ο ίδιος τώρα μόλις περιγράψατε? Την επιθετική ρητορική, τις προκλήσεις, το κλίμα σε όξυνση. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχουν τα λόγια και υπάρχουν οι πράξεις. Ζήσαμε όλο το 2020 πράξεις. Ζήσαμε την απόπειρα εργαλειοποίησης των μεταναστών και των προσφύγων στον Εύρο. Ζήσαμε τις κινήσεις με τις παράνομες ναύτεξ. Ζήσαμε βεβαίως και το roots race στο να κάνει όλες αυτές τις κινήσεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και μέσα στα όρια της ελληνικής ΑΟΣ. Όλα αυτά τα ζήσαμε. Φτάσαμε και σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κοντά σε σύραξη. Θυμάστε την επακούβηση μεταξύ των δύο σκαφών, των δύο πολεμικών ναυτικών. Αυτό το οποίο έχει σημασία σήμερα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτές οι κινήσεις, τουλάχιστον το θαλάσσιο πεδίο. Υπάρχουν ακόμα υπερπτήσεις και παραβιάσεις του εναέριου χώρου. Αυτό συνεχίζει και πολύ σωστά νομίζω ετέθη στην Άγκυρα ως μια μόνιμη παραβίαση. Και δεν φαίνεται να υπάρχει, πέρα από την συνηθισμένη δραστηριότητα στο Αιγαίο, που πολλές βάρκες μεταναστών συνοδεύονται από σκάφη της τουρκικής αρτοφυλακής, μια οργανωμένη προσπάθεια διεμβόλησης των ελληνικών συνόρων με όχημα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Επειδή στην ατζέντα σας έχετε τα ευρωπαϊκά και επειδή μέσα στα ευρωπαϊκά προφανώς μπαίνει και η Κύπρος, θέλω να σας ρωτήσω, βλέπουμε ότι το νέο στοιχείο που έχει αυτή η φάση είναι η ανοιχτή όρεξη των Τούρκων απέναντι στην Κύπρο, στην απόσχηση του μέρους του νησιού εκείνου, δηλαδή την αναγνώριση πλήρως του ψευδοκράτους και την ύπαρξη δύο κρατών, η οποία φάνηκε άλλωστε και από τις εκλογές εκεί με τον εκλεκτό του Ερντογάν. Θέλω να σας ρωτήσω, τι ακριβώς κάνει η Ελλάδα γι' αυτό, αν ποτέ μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο δεκτό και τι κάνουμε και για να μην συμβεί αυτό? Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μην συμβεί αυτό? Λοιπόν, τρία πράγματα κάνουμε. Το πρώτο, νομίζω ότι παρακολουθήσατε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη σήμερα στην Αθήνα, ναι, όπου είμαστε ξεκάθαροι ότι εμένουμε στο πλαίσιο που έχει τεθεί από τον ΟΕΕ για την επίλυση του Κυπριακού και αυτό είναι διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Το δεύτερο είναι, έχουμε κινητοποιήσει φίλους και εταίρους και πέρα από τον Ατλαντικό προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά και τους Βρετανούς, οι οποίοι είναι εγγυητές σε αυτή την συμφωνία, συμμετέχουν ως εγγυήτρια δύναμη στις διαδικασίες αυτές, και ο κύριος Δένδιας με τον κύριο Ραμπ και εγώ με την κυρία Μόρτον στις αλλεπάλληλες επικοινωνίες που έχουμε επισημάνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε άλλο δεκτό. Και πράγμα το οποίο φαίνεται ότι ακούει με πολύ σοβαρότητα το Λονδίνο. Και το τρίτο και το σημαντικότερο.
Στην γνωστή επίσκεψη Μισελ με Φόντερ Λάιν στην Άγκυρα. Το γνωστό Sofa Gate στα social media. Στο γνωστό Sofa Gate, που όλοι δείξαμε την προσοχή μας πάνω στις κινήσεις και στη σημειολογία της συνάντησης, εστάλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον κύριο Ερντογάν. Ότι η λύση των δύο κρατών δεν αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού κεκτημένου και αν προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση και αν προχωρήσει και επιμένει σε αυτή την διάθεσή της η τουρκο-κυπριακή πλευρά και η Τουρκία, τότε η οποιαδήποτε λύση προκύψει δύο κρατών, το δεύτερο μέρος δεν θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό το οποίο φιλοδοξεί να μπει, που φιλοδοξούν οι Τουρκοκύπροι να μπουν κάποια στιγμή στην Ευρώπη διά της Κύπρου, αυτή νομίζω η πόρτα έκλεισε οριστικά μετά τις δηλώσεις που κάνανε και οι δύο Ευρωπαίοι ηγέτες από την Άγκυρα. Μάλιστα. Γιάννη. Σε κάθε περίπτωση έχω την εντύπωση, στο παρελθόν ασχολήθηκα πολύ με το Κυπριακό και έχω πάει πολλές φορές στην Κύπρο, κύριε Βαρβιτσιώτη. Θεωρώ από την πρώτη στιγμή το τουρκικό κατεστημένο ήθελε τη διχοτόμηση του νησιού. Και όλα αυτά τα χρόνια συζητάει για να συζητάει. De facto το έχει διχοτομήσει, αφού το κατέχει. Θέλει κάποια στιγμή να ανοιχτεί ένα παράθυρο κάπου στο μέλλον, να αναγνωριστεί και de jure, όπως λέτε οι νομικοί. Θεωρώ ότι δεν θα αλλάξει η στάση της Τουρκίας ποτέ σε αυτό. Μπορεί να ακούγεται πόδινο για μας, γιατί έχουμε χαλάσει άπειρο πολιτικό κεφάλαιο και εμείς και οι Κύπροι, γυρνώντας τον κόσμο για να βρούμε λύση. Δεν θέλουν οι Τούρκοι λύση. Θέλουν το μισό νησί. Ναι, κύριε πολιτή, εγώ δεν θα διαφωνήσω με την δημοσιογραφική σας ανάγνωση, άλλωστε είναι μια εκτίμηση ενός έμπειρου πολιτικού συντάκτη. Θα σας πω όμως ότι για να συζητάμε για λύση, διότι παίζεται και ένα παιχνίδι εντυπώσεων, το οποίο είναι το παιχνίδι που λέμε το blame game. Δηλαδή, αν πάμε σε μια προκατακτική συζήτηση στη Γενέβη και η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά έρθει εκτός πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τότε δεν θα είναι εύκολο να ξαναρίξουν την ευθύνη στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως το κάνανε συστηματικά και μετά το σχέδιο Ανάν και το δημοψήφισμα στην Κύπρο, αλλά και μετά το Κράν Μοντανά. Θα είναι ξεκάθαρο δηλαδή ότι η Τουρκία θέλει να νομιμοποιήσει μια παράνομη εισβολή και κατοχή της Κύπρου, να νομιμοποιήσει την παρουσία δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών και εκατοντάδων χιλιάδων επίκων στο νησί και να δημιουργήσει ένα τετελεσμένο. Ένα τετελεσμένο που αμφιβάλλω αν θα αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα, η οποία ξέρετε ότι έχει δείξει μια πολύ μεγάλη ευαισθησία στη μήνυα αναγνώριση τουλάχιστον της Βορείου Κύπρου, έτσι όπως την ονομάζει η τουρκική πλευρά, να την αναγνωρίσει ή να αποκτήσει εμπορικές σχέσεις, να αποκτήσει ταξιδιωτικές σχέσεις, να αντικαταστεί τουριστικός προορισμός και ούτω καθεξής. Γιώργο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα. Γιώργος Ομολόγης είμαι. Να ρωτήσω το εξής. Η πρόσφατη αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ πιστεύετε ότι θα βοηθήσει το ρόλο της Ελλάδας και την θέση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας και ίσως και την απήχηση των θέσεών μας ό,τι αφορά το Κυπριακό? Κοιτάξτε, νομίζω ότι η νέα Αμερικανική ηγεσία έχει δείξει μια διάθεση μεγαλύτερης και καλύτερης συνεργασίας με την Ευρώπη. Αυτό είναι δεδομένο. Από την άλλη θα σας πω ότι και η προηγούμενη ηγεσία είχε διαμέσου του κυρίου Πομπέου στείλει πολύ σκληρά μηνύματα στην άλλη πλευρά. Και υπάρχει μια σταδιακή αλλαγή στην παραδοσιακή στάση των ίσων αποστάσεων που τηρούσε το State Department επί δεκαετίες. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιολογήσουμε. Θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αντιμέτωπες με καινούργια ζητήματα ασφάλειας. Έχει ανέβει πάρα πολύ το θέμα της Ρωσίας. Έχουν μάλλον χειροτερεύσει οι σχέσεις με την Κίνα και αυτή είναι οι βασικές ανησυχίες της καινούργιας αμερικανικής κυβέρνησης. Νομίζω ότι σε επίπεδο δηλώσεων πάντως ο κύριος Μπλίνκεν συνεχίζει τις δηλώσεις του κυρίου Πομπέο, έστω και αν δεν είναι έτσι με τον τόσο δυνατό τρόπο όπως ο κύριος Πομπέο είχε κάνει στην τελευταία παρουσία του στη Σύνοδο Υπουργών του ΝΑΤΟ το περασμένο Δεκέμβρη. Πριν από λίγες μέρες που ήσασταν στην Ιταλία,
Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για την Ιταλία και προφανώς για τον Μάριο Ντράγκη, τη δήλωση για τον Ερντογάν που τον αποκάλεσε δικτάτορα και που προφανώς χαροποίησε όλους τους Έλληνες. Αλλά θέλω να πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας. Εκεί φαίνεται ότι παρά τους δικούς μας πανηγυρισμούς, ο Υπουργός Εξωτερικών βλέπει και τη Λιβύη και έχουμε την παλιά στάση της Ιταλίας, αυτή που γνωρίζαμε δηλαδή, η οποία είναι απολύτως φιλική προς την Τουρκία. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, υπάρχει αυτό το δίπολο Ευρώπη-Τουρκία ή έχουμε και στο εσωτερικό και ομολόγους σας μάλιστα, οι οποίοι είναι φιλικοί προς την Τουρκία για συμφέροντα και για συγκεκριμένους λόγους, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Λιβύη. Λοιπόν, θα σας πω κάτι ότι στην Ευρώπη σαφέστατα υπάρχουν χώρες οι οποίες βάζουν τη γεωπολιτική σταθερότητα μπροστά από την οικονομία και άλλες που βάζουν τις δικές τους επενδύσεις και εξαγωγές πολύ παραπάνω από την σταθερότητα στην περιοχή. Αυτή όμως η συζήτηση γύρω από την Τουρκία έληξε στις 25 Μαρτίου μέσα από την υιοθέτηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό της έκθεσης της Κομισιόν και του κυρίου Μπορέτ, όπου ξεκάθαρα δείχνει ότι η Τουρκία αφίσταται, βρίσκεται πολύ μακριά από αυτό που λέμε Ευρώπη, ότι είναι μια χώρα η οποία σε όλο το πλέγμα των σχέσεών της σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν θα χαρακτηριστούν αυτές οι σχέσεις σε κανένα επίπεδο με ομαλότητα, είτε στις οικονομικές σχέσεις, είτε στις σχέσεις με το προσφυγικό, είτε στις σχέσεις γειτονίας με την Ελλάδα και την Κύπρο, είτε τη σχέση που έχουμε την ταυτότητα των επιδιώξεων στην εξωτερική πολιτική, γιατί η Τουρκία βρίσκεται στον αντίποδα των ευρωπαϊκών θέσεων σε όλα τα μέτωπα. Τώρα στην Λιβύη, θα σας πω τι μου μετέφερε ο Ιταλός ομολογός μου, ο οποίος μου είπε ότι το κλίμα στην Ιταλική Βουλή, όταν συζητιόταν η έκθεση Μπορέλ, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να τη λέμε, παρότι δεν είναι ο μόνος συντάκτης αυτής της εκθέσεως, είναι το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λοιπόν, μου είπε ότι το κλίμα στην Ιταλική Βουλή ήταν πάρα πολύ κακό για την Τουρκία. Και ο Ιταλός Πρωθυπουργός δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να εκφράσει αυτό το κλίμα το οποίο διείδε στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Εγώ νομίζω ότι και ο Μάριο Ντράγκη έχει αποκτήσει μια πολύ πιο αιχμηρή γλώσσα από αυτή που τον είχαμε συνηθίσει από τον προηγούμενο του ρόλο ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει αποκτήσει μια πολιτικότητα στις εκφράσεις του που προσπαθεί να συσπυρώσει γύρω του διάφορες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και να αναβαθμίσει τον ρόλο της Ρώμης στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, συσπυρώνοντας, αποκτώντας μια πιο στενή σχέση με τη Γαλλία και υποκαθιστώντας σε ένα βαθμό ή συμμετέχοντας σε ως τρίτο μέρος αυτό το γνωστό άξονα. Αν βάζαμε ένα χάρτη κάπου σε αυτούς τους νέους συσχετισμούς, ποιοι είναι οι άμεσοι σύμμαχοι της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία που λειτουργούν και αποτρεπτικά? Είναι αυτοί που συμμετέχουν στην Πενταμερή, είναι και άλλοι? Κοιτάξτε, απέναντι στην Τουρκία, όταν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς, στο τέλος της ημέρας είμαστε εμείς απέναντι στην Τουρκία. Ειλικρινές. Το πλέγμα το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μέσα από τις διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις και τις αμυντικές συνεργασίες είναι ακριβώς να ενισχύσουμε τη δικιά μας βαρύτητα. Να έχουμε περισσότερους οι οποίοι θα μπορέσουν να μας στηρίξουν σε μια δύσκολη στιγμή, αλλά και με τους οποίους θα καλλιεργήσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, οι οποίες θα έχουν διάρκεια στον χρόνο και δεν θα είναι εφήμερες, δηλαδή οι δύο εχθροί της Τουρκίας συνασπίζονται εφήμερα απέναντι στην Τουρκία, αλλάζουν συσχετισμοί και βρίσκονται μακριά. Το ίδιο προσπαθούμε και με το Ισραήλ, το ίδιο προσπαθούμε και με την Αίγυπτο. Έχετε δει ότι έχουν καρποφορήσει πολλές από αυτές τις προσπάθειες. Και βέβαια στα πλαίσια της Ευρώπης δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός χωρών που με πολύ μεγάλη δυσπιστία αντιμετωπίζουν την Τουρκία σήμερα. Mm-hmm. Θα σας πω ότι η κίνηση της αποχώρησης της Τουρκίας από τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μια σύμβαση για την προστασία των γυναικών απέναντι στην ενδοοικογενειακή βία και την προστασία των παιδιών, ήταν κάτι το οποίο υπήρξε κόκκινο πανί, παραδείγματος χάρη για τις σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες δεν φημίζονται για τις πάγιες αντιτουρκικές θέσεις ή κορώνες που πολλές φορές εκφράζουν, αλλά σίγουρα αισθάνονται πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία πως μια μεγάλη χώρα, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αποφασίζει να πάρει
Είναι σαφές. Θέλω, επειδή σας έχουμε εδώ και έχουμε αυτή την ευκαιρία και επειδή είστε υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά θέματα και έχετε πλήρη εικόνα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εξαιτίας όσων έγιναν στην Ευρώπη και η χώρα μας, παρά το ότι απλώνει το πρόγραμμα, δεν πάει και σαν Φόρμουλα 1 στο θέμα των εμβολιασμών, στην υλοποίησή τους. Γιατί υπάρχει μια συνθήκη στην Ευρώπη, όλες αυτές οι καθυστερήσεις που παρακολουθούσαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορείτε να μας πείτε τι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τι ακριβώς, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για τα εμβόλια πλέον? Λοιπόν, καταρχάς θα σας πω ότι το πρόγραμμα, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμού, ευτυχώς και έγινε. Διότι αν είχαμε αφαιθεί κάθε μία χώρα μόνη της να ψάχνει να αγοράσει εμβόλια, δυστυχώς θα βρισκόμασταν μπροστά σε μεγάλες δυσκολίες και σε διαλυτικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει δείξει αυτή τη μεγάλη καθυστέρηση λόγω της αδυναμίας της AstraZeneca να παρέχει τις δόσεις που είχε υποσχεθεί. 90 εκατομμύρια δόσεις λείπουν από το πρώτο, έλειψαν από το πρώτο τρίμηνο και θα λείψουν και από το δεύτερο. Ναι, αλλά τώρα φτάσαμε να έχουμε γεμάτες αποθήκες με εμβόλια που ήδη έχουμε πάρει από την AstraZeneca. Δηλαδή, πέρασαμε στο άλλο άκρο τώρα. Ναι, γιατί υπάρχει όλο αυτό το κλίμα αμφισβήτησης από άστοχες δηλώσεις κατ' εμέ και πληροφορίες οι οποίες κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν φτάσει σε βαθύ έλεγχο, ακόμα και σε κινήσεις κρατών μελών, οι οποίες αναστήλανε προγράμματα εμβολιασμών περιμένοντας την ευρωπαϊκή πιστοποίηση για να τα συνεχίσουν, οι οποίες δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία. Εχθές είχαμε Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, εγώ έθεσα αυτό το θέμα. Είπα ότι ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να σταματάμε ένα εμβόλιο για μερικά περιστατικά χωρίς να υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, εφόσον υποστευόμαστε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, και στα θετικά και στα αρνητικά με αυτό το μπούσουλα θα πρέπει να συνεχίσουμε. Γιώργο, τι έλεγες? Πάντως, κύριε Υπουργέ, μήπως και η Ευρώπη ήταν συνολικά στη διαχείριση της κρίσης κατώτερη των περιστάσεων? Δηλαδή, δεν είχε ενιαία στρατηγική σε ό,τι αφορά τα σύνορα, δεν είχε ενιαία στρατηγική σε ό,τι αφορά τις μεταφορές, δεν είχε ενιαία στρατηγική προφανώς σε ό,τι αφορά τα εμβόλια. Μήπως λοιπόν η κρίση επιδημιολογική δημιούργησε ρογμές και στην ίδια τη συνοχή της Ευρώπης? Εγώ θα σας το πω λιγάκι διαφορετικά. Ξέρετε ότι τα θέματα υγείας δεν αποτελούν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξέρετε επίσης ότι ακόμα και σε χώρες μέλη, όπως η παραδείγματος χάρη η Ιταλία, ούτε καν αποτελούν αντικείμενο της κεντρικής κυβέρνησης. Οι περιφέρειες είναι αυτές που διαχειρίζονται τα νοσοκομεία, διαχειρίζονται τα τοπικά συστήματα υγείας. Άρα θα σας πιστεύω ότι παρά τις αρχικές αριθμίες, ιδιαίτερα πέρυσι τον Μάρτιο, νομίζω ότι η Ευρώπη τελικά συντονίστηκε. Τώρα, αυτό που έκανε και αυτό που ήταν, θεωρώ, ήταν οι δύο μεγάλες αποφάσεις σε σχέση με τον κορονοϊό, ήταν πρώτο το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εμβολιασμού και δεύτερο το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών του κορονοϊού. Η τρίτη φάση είναι το άνοιγμα. Για το άνοιγμα όντως δεν υπάρχει συντονισμός. Μόλις προχθές υιοθετήθηκε οριστικά μέσα από το ΚΟΡΕΠΕΡ το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό που θα μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε. Αυτή η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία λιδωρήθηκε, ξέρετε, από το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτά δεν θα γίνουν ποτέ, υιοθετήθηκε. Πιέζουμε την Επιτροπή, αντί να φτάσει τον Ιούνιο, τέλη Ιουνίου, να το έχει έτοιμο, να το κάνει γρήγορα. Μάλιστα, τους προτείναμε να το αναλάβουμε και εμείς να το φτιάξουμε, διότι έχουμε καλύτερη ενδεχομένως τεχνογνωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τέτοιου είδους ψηφιακά πιστοποιητικά. Υπάρχουν όμως ακόμα αριθμίες. Μάλιστα. Και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα όταν χώρες αποφασίζουν μονομερώς να κάνουν ενέργειες, όπως κλείσιμο συνόρων, όπως διακοπή εμπορικών μεταφορών, οι οποίες προκαλούν αναστάτους. Ελπίζουμε με το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό να σταματήσουν και οι καραντίνες που αποτρέπουν κόσμο από το να ταξιδέψει, να περιοριστούν οι φιλοδοξίες κρατών μελών που θέλουν να κρατήσουν τους πολίτες τους το καλοκαίρι μέσα στα σύνορα και να μην μπορέσουν να βγουν έξω από τα σύνορα, και να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Μην ξεχνάτε ότι το τουρισμός για την Ευρώπη είναι ένα τεράστιο κομμάτι του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Βαρβιτσιώτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλες τις απαντήσεις και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε. Να ευχηθώ να βγείτε με μόνο αρνητικά τεστ σύντομα και από τη δική σας καραντίνα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.